Θέλουμε δεύτερη μοίρα μαχητικών Ραφάλ. Οι Τούρκοι λένε ότι θα έχουν 40 αεροσκάφη Eurofighter το 2026, ενώ τα ελληνικά F-35 θα έρθουν το 2028. Τον κόσμο ανάποδα λοιπόν θα φέρουν οι γείτονες για να δείξουν ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία δεν υστερεί έναντι της ελληνικής. Τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης ανέφερε ότι για να αποφύγει την αδυναμία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, η χώρα σκοπεύει να προσθέσει 40 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon στην δύναμή της το 2026, περίπου 2 χρόνια πριν η Ελλάδα αποκτήσει τα μαχητικά της 5ης γενιάς F-35 το 2028. Η Ελλάδα είχε παραγγείλει 24 πολεμικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία. Η Αθήνα υπέβαλε αίτηση στη ΣΥΠΑ για 24 αεροσκάφη F-35 στα τέλη του 2019. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Θα λάβουμε τα πρώτα F-35 το 2028», αναφέρει το άρθρο. Για να δούμε όμως τι επιδιώκουν οι Τούρκοι με μια κίνηση που δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τη Γερμανία, χώρα συμπαραγωγό του Eurofighter. Η τουρκική πολεμική αεροπορία διαθέτει 244 αεροσκάφη F-16 επιπέδου Block 30, Block 40 και Block 50. Εάν εγκριθεί από τη ΣΥΠΑ η πώληση 40 F-16 και 79 κίτ εξυγχρονισμού σε επίπεδο Block 70, ο αριθμός των αεροσκαφών επιπέδου Block 70 θα φτάσει τα 119. Ωστόσο, ακόμη κι αν επιτρέπονταν η πώληση 40 αμερικανικών αεροσκαφών, υπάρχει πιθανότητα τα αεροσκάφη αυτά που παράγονται στη ΣΥΠΑ να αργήσουν να φτάσουν στην Τουρκία. Επιλέγοντας να προσθέσει 40 Eurofighter Typhoon στην αεροπορική της δύναμη σε δύο παρτίδες, η Τουρκία έχει ως στόχο να κλείσει την ευπάθεια που θα μπορούσε να προκύψει από την κατοχή από την Ελλάδα αεροσκαφών F-35 και Rafal. Το Eurofighter Typhoon είναι ικανό να εκτοξεύσει πυράβλους Meteor Beyond Visible αέρος-αέρος. Με αυτόν τον σχεδιασμό, η Τουρκία θα ματαιώσει το σενάριο της Ελλάδας για εγκαθίδρυση προσωρινής αεροπορικής υπεροχής, το οποίο σχεδιάζει η Αθήνα με πολεμικά αεροσκάφη Rafale και F-35, ειδικά από το 2028, καταλήγει το τουρκικό άρθρο. Έτσι, η Ελλάδα θέλει δεύτερη μοίρα με γαλλικά αεροσκάφη, ώστε να αντισταθμίσει κάθε τουρκική προσπάθεια απόκτησης αεροσκαφών Eurofighter. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.